Με τις κολόνες είδαμε τι έγινε και με τα δέντρα, είδαμε τι έγινε και με τον εμβολιασμό. Πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Πατούλη. Γιατί το ρεπορτάζ δεν τέλειωσε και επί του θέματος. Και επί του θέματος. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον Περιφερειάρχη Αττικής, ο οποίος και σήμερα είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμά. Καλησπέρα, κύριε Περιφερειάρχα. Καλησπέρα, κύριε Σιαντίνο, κύριε Σκουρή, σε εσάς και τους τηλεθεατές. Κύριε Περιφερειάρχα, ξέρετε τι γίνεται τώρα που κάθεται η σκόνη και λιώνει και το χιόνι. Τις πρώτες ώρες είχαμε το ζήτημα τι γίνεται με τους δρόμους. Τελικά, συζητάμε. Στην κορύφωση όλης αυτής της φοβής κακοκαιρίας, τι γίνεται με το ηλεκτρικό και με το νερό σε κάποια σπίτια. Ποιος ευθύνεται για τη διακοπή του ρεύματος, αυτά με τα περιβόητα δέντρα που πέφτουν πάνω στα καλώδια, πάνω στις κολόνες ΔΕΗ. Ευθύνεται ο Πατούλης και η περιφέρεια, για παράδειγμα, που δεν κουρεύτηκαν. Αυτά που διαδίδουν, ναι, ότι φταίτε και εσείς και η Δήμη που δεν κλαδεύετε τα δέντρα. Εμείς σε ποιο θέμα, γιατί δεν έχουμε τέτοια αρμοδιότητα για κλάδεμα δέντρων. Αυτό που έχουμε αρμοδιότητα για τα μόνα δέντρα είναι για τα διαζώματα των δρόμων, των κεντρικών δρόμων ευθύνης μας που τους καθαρίσαμε. Α, και τις νησίδες δηλαδή, τις νησίδες στους δρόμους κεντρικούς. Ακριβώς αυτό. Οι Δήμοι έχουν προφανώς τους Δήμους, δηλαδή εννοώ τους δρόμους και τα δέντρα των Δήμων τους, και υπάρχουν και οι δασικές περιοχές που είναι των δασαρχών και μέσα από εκεί περνούν και προφανώς και ηλεκτροφόρα σύρματα. Συνεπώς την ευθύνη, γιατί ξέρετε, άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, τόσα χρόνια δήμαρχος, ήσασταν, ποιος την έχει για αυτό, μπορείτε, εκτός από το Χατζηπετρί. Κάποιος άλλος. Ακούστε. Καταρχήν, αν θέλουμε να πούμε την αλήθεια, που νομίζω ρητορικά το λέω, θέλουμε να πούμε την αλήθεια, θα πρέπει να βάλουμε και λίγο τη λογική μας να δουλέψει. Για πείτε μας. Λοιπόν, καταρχήν, ΔΕΔΙΕ τι είναι. Είναι εκείνος διαχρονικά που βάζει τα ηλεκτροφόρα σύρματα, τα συντηρεί και όταν χαλάσουν τα επανασυνδέει για να λειτουργήσουν. Διότι μέσα από αυτά τι παράγεται, γίνεται η μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος. Σωστό. Απλά πράγματα. Σωστό. Μπορεί να βάλει κανείς το χέρι του κοντά στα ηλεκτροφόρα σύρματα. Ουδής. Γιατί άρα δηλαδή την ευθύνη για τα δέντρα την έχει ο ΔΕΔΙΕ. Ο ΔΕΔΙΕ λοιπόν θα πρέπει, όπως ακριβώς ο ΣΕΡ, το λέω αυτό το παράδειγμα για να γίνει κατανοητό στους τηλεθεατές σας, εάν έχει ένα δέντρο κοντά σε ράγες, αυτό το οποίο κάνει είναι προληπτικά να το αφαιρέσει. Γιατί με μια κακοκαιρία, αν πέσει στις ράγες και προχωράει το τρένο, μπορεί να γίνει εκτροχιασμός. Δεν πάει να το βγάλει κανείς άλλος. Το ίδιο έχει υποχρέωση και ο ΔΕΔΙΕ. Είτε σε δασική περιοχή, είτε σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή, θα πρέπει το ηλεκτροφόρο σύρμα, ανεξάρτητα εάν είναι σε ύφεση ο καιρός ή σε έξαρση, θα πρέπει να διατηρεί το σύρμα στην διαδικασία μεταφοράς του ρεύματος. Απλά τα θέματα. Άρα το έχουμε καθαρό μετά από αυτό, για το οποίο πάντως η αλήθεια είναι για αυτό που έγινε. Θα είχα, Βασίλη μου, αν ήταν να περάσουν 4-24 ώρα και να μάθουμε και εμείς τους κανονισμούς, και λέω για εμάς δημοσιογράφους, έτσι. Όλο αυτό το μπέρδεμα, το πήγαινε έλα. Το οποίο ευθύνεται για το κούρεμα, για το κλάδεμα και τι αρμοδιότητα έχει ο καθένας, εδώ ξεκινάει μεγάλη συζήτηση και κουβέντα. Okay, να σας πω κάτι. Δεν θα χρειαζόταν καμία συζήτηση και καμία κουβέντα εάν έκανε ο καθένας σωστά τη δουλειά του. Σωστό είναι αυτό. Όπως εμείς βγαίνουμε με καθαρό πρόσωπο και είπαμε, δώσαμε 3 μερόνυχτα όλο μας τον εαυτό και οι συνεργάτες προφανώς και οι εργαζόμενοι μας για να διατηρήσουμε, παρά την έντονη χιονόπτωση και τη συνεχή, όπως λέει η ΕΜΗ εδώ και 40 χρόνια, η ΕΜΗ το είπε, ναι, έχουμε να δούμε τέτοια χιονόπτωση στην Αττική, διατηρήσαμε όλους τους οδικούς άξονες καθαρό. Εσείς κύριε Περιφερειάρχα, γιατί εχθές είπατε το πρωί να μπει στο κόκκινο ο Διόνυσος και τελικά το βάλανε το απόγευμα? Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ, γιατί δεν μπορώ να βάλω εγώ στο κόκκινο καμία περιοχή. Το λέω επειδή ο Πατούλης είναι αυτοδιοικητικός και έχει την εμπειρία, οι άλλοι δεν το έβλεπαν δηλαδή. Όχι, θα σας πω, έκανα μία αυτοψία. Ναι. Έκανα μία αυτοψία το μεσημέρι, στην οποία διαπίστωσα ότι στο Δήμο Διονύσου εκείνη τη στιγμή υπήρχαν τεράστια ζητήματα. Δεν υπήρχε ρεύμα, τα αντλιοστάσια δεν λειτουργούσαν εξ αφορμής αυτού, άρα δεν υπήρχε θέρμανση στα σπίτια, αλλά δεν υπήρχε και υδροδότηση στα σπίτια, επ' αφορμής το ότι δεν λειτουργούσαν τα αντλιοστάσια. Δηλαδή αν δεν πήγαινε ο Πατούλης, οι άλλοι δεν θα το είχαν καταλάβει. Δεν θέλω να πω κάτι περί αυτού, αλλά είναι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει όλοι εν τη ενώση να καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι άνθρωποι είναι έμπειροι και πάνω απ' όλα
στοχεύουμε όλοι μαζί την εθνική προσπάθεια. Και όταν εκείνη τη στιγμή μιλάμε για το κοινοφελές αγαθό του ρεύματος, γιατί πλέον τα πάντα λειτουργούν με το ρεύμα, θα πρέπει όλοι και προληπτικά και θεραπευτικά, εκείνοι που έχουν την ευθύνη, να έχουν κάνει αυτό που πρέπει. Μάλιστα. Να κάνω μια ερώτηση που αφορά την περιφέρεια. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Είδα κάπου, ρεπορτάζ ουσιαστικά είναι, ότι η περιφέρεια διαθέτει 2 εκχιονιστικά, αλλά το διανομής. Και τα υπόλοιπα τα προσπάθησα τώρα να τα βολέψει δίνοντάς το σε 9 περίπου εταιρείες. Είναι έτσι? Ή σε 2 εταιρείες που έχουν 9 αντίστοιχα μηχανήματα? Όντως, μόνο 2 έχει η περιφέρεια, κύριε Πατούλη. Ακούστε. Από τη στιγμή που όλα αυτά για να λειτουργήσουν χρειάζεται εργαζόμενους. Και ποιος αποφασίζει για τους εργαζόμενους, κύριε Σκουρή, της αυτοδιοίκησης, διαχρονικά? Η κεντρική κυβέρνηση. Mm-hmm. Όταν λοιπόν λέμε ότι θέτουμε εργαζόμενους και δεν διαθέτει εργαζόμενους η κεντρική κυβέρνηση που πληρώνουμε εμείς, τι πρέπει να κάνουμε? Θα πρέπει εμείς να κρατήσουμε καθαρούς τους δρόμους, να κάνουμε όλες τις ευθύνες που έχουμε όπως πρέπει. Άρα, αυτό που κάνει και η ΔΔΕ, εσείς πιστεύετε ότι συνδέει τα σύρματα ο πρόεδρος της ΔΔΕ που βγαίνει στα κανάλια? Δεν βγαίνει. Νομίζω μόνο στο Sky βγήκε το πρωί και μετά αποσύρθηκε. Τον ξαναδαπτύχθηκε. Τι τον μαζεύανε? Το πες ωραία, αποσύρθηκε. Όχι, εγώ τον είδα και αλλού τον πέτυχα. Εντάξει, αν το λέω, Πατούλη. Λοιπόν, υπάρχει ένα ερώτημα όμως, αν πραγματικά έχει αυτή την υποδομή η περιφέρεια Αττικής. Γιατί κάθε χρονιά κάτι θα κάνει. Μπορεί να μην το κάνει μέσα στο κέντρο, θα το κάνει στην Παλακάσα, ξέρω εγώ. Κόβεται ο δρόμο. Η περιφέρεια Αττικής και η κάθε περιφέρεια διασυνδέεται με εξειδικευμένα βάσει διαδικασιών φορείς ιδιωτικούς, οι οποίοι έχουν όλα εκείνα τα εργαλεία όποτε χρειαστούν για να μπορέσει να κάνει σωστά τη δουλειά. Πάει κύριε Πατούλη, η περίοδος που είχαμε ένα απορριμματοφόρο και ψάχναμε τον οδηγό, κύριε Πατούλη, γιατί δεν μας τον έδιναν. Πάντως και ο Αλέξης Τσίπρας σας εξαπέλυσε επίθεση και είπε ότι ο Πατούλης ήταν άφαντος. Γιατί? Κοιτάξτε, καταρχήν δεν τον είδα πουθενά τον κύριο Τσίπρα να πάει να δει καμιά πόλη η οποία ήταν χιονισμένη. Πραγματικά και το λέω, εμείς 3 μερόνυχτα δεν κοιμηθήκαμε. Καλά, και ο πρωθυπουργός δεν ήταν. Εκτός από τον Τακάπο στο Κορονάκι δεν ήταν αλλού, θέλω να πω. Πήγε και στη σύσκεψη ήταν χθες. Στις άλλες σύσκεψεις. Στη σύσκεψη πιάνετε. Μετά στις περιοχές. Για πόλεις μίλησε. Να σας πω κάτι. Είναι 24 χρόνια μέσα στην αυτοδιοίκηση μερόνυχτα. Δεν ξέρω ο κύριος Τσίπρας πόσα χρόνια ήταν. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Η κατηγορία ήταν για τη selfie, αν κατάλαβα καλά, και ακούγοντας την ομιλία που βγάλατε μπροστά στη Βουλή. Πιστεύετε ότι ήταν λάθος? Μετανιώσατε? Γιατί ίσως δεν τον είχα πληροφορήσει καλά τον κύριο Τσίπρα. Διότι ήθελα να βγάλω ένα μήνυμα ότι μετά από πολλά χρόνια στο Σύνταγμα και όχι στη Βουλή χιονίζει και παρακαλώ όλους τους πολίτες χωρίς λόγο να μην βγουν, διότι υπάρχει οληστηρότητα και επικίνδυνοτητα. Αυτό ήθελα να περάσω. Τώρα κάποιοι θέλαν να ευτελήσουν τα 3 μερόνυχτα για να κρατήσουμε τους δρόμους ανοιχτούς και να δώσουμε πληροφορία στους πολίτες. Τι να πω? Νομίζω ότι ήταν κακώς πληροφοριωμένο. Προφανώς ο κύριος Τσίπρας, οι συνεργάτες του, δεν θα τον είχαν πληροφορήσει σωστά. Είδα επίσης τον τύπο της αντιπολίτευσης στα μέσα κριτική σε εσάς, γιατί λέει δώσατε μηχανήματα στις εταιρείες που έχουν τις εθνικές, την Αθηνών Λαμία, οι οποίοι θα ήταν υποχρεωμένες να έχουν τα δικά τους. Είναι υποχρεωμένες γιατί παίρνουν τα λεφτά από τα διόδια. Αυτό είναι οι συμβάσεις τους. Είναι έτσι επίσης και δεν τα δώσατε στους Δήμους. Σας μεταφέρω κριτική που γίνεται και νομίζω ότι είναι καλόδεκτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που την κάνετε αυτή την ερώτηση. Δεν την έχω διαβάσει προφανώς αυτή την ενημέρωση του πολίτη, του πολίτη μέσα από αυτή τη δημοσιογραφική διαδικασία που μεταφέρεται. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ που την κάνετε αυτή την ερώτηση. Εμείς καταρχήν δεν μας ζητήθηκε από κανένα να διαθέσουμε κανένα μηχάνημα. Πέρυσι, όταν είχαν εγκλωβιστεί, αν θυμόσαστε, τον Δεκέμβριο, πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Το 2019. Το 2019, τότε είχε διατεθεί από την περιφέρεια, εφόσον ζητήθηκε, η βοήθειά μας να δοθεί για να απεγκλωβιστούν οι άνθρωποι. Μάλιστα, στην Δεν υπήρχε τότε. Ποτέ άλλοτε τέτοια διαδικασία, έτσι. Και θα κάνατε το ίδιο όπως και εμείς κάναμε, εφόσον πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί. Όπως ξέρετε, τώρα κλείστηκε η Εθνική Οδός, δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι.
Άρα δεν ζητήθηκε από εμάς καμία, συνδρομή, καμία τέτοια βοήθεια. Όχι, εγώ βρήκα ενδιαφέρουσα και τη θέση σας για την Εθνική Οδό, γιατί εγώ προσωπικά συμφωνούσα, θεωρώ ότι οι δρόμοι είναι για να είναι ανοιχτοί. Αν να τις κλείνουμε εμείς από μόνοι μας, δεν θα εγκλωβίζεται κανένας τότε, αλλά δεν θα λειτουργεί και... Εγώ θέλω να είμαι πολύ σαφής, όπως ακριβώς στην Ευρώπη που πληρώνουν διόδια είναι ανοιχτοί, έτσι και στη χώρα μου, από τη στιγμή που πληρώνουν διόδια, θα έπρεπε να παραμένουν ανοιχτοί οι εθνικοί. Είστε σαφείς. Να τα λέμε και η κριτική να γίνει και να απαντήσετε, αλλά και τα σωστά και τα ορθά. Γιατί τουλάχιστον εσείς ήσταν στον δρόμο έξω, να το πούμε αυτό. Πάντως, θα σας έλεγα, κύριε Σιαδήμα, ότι προφανώς ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοϊδής, κρίνοντας από το παρελθόν και έχοντας υπόψη του ότι από τον εγκλωβιστούν άνθρωποι καλύτερη να κρίσει η Εθνική Οδός, ορθά έπραξε. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το συγχωρείτε τώρα, το χαλάτε. Δεν μπορεί να πράξει και ορθά και λάθος. Δεν γίνονται και τα δύο. Κάτι πάνε να πει. Η ορθά έπραξε λάθος. Κάτι πάνε να πει. Δεν με ακούσατε, κύριε Σκουρή. Είπα από το να εγκλωβιστούν άνθρωποι, καλά έκανε και δεν έκλεισαν. Αλλά αυτά πρέπει να φτάσουμε στο σημείο που η Εθνική Οδός από τον ανάδοχο να είναι τέτοια η διαδικασία που να μην κλείνει. Μα εδώ λέμε, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι ο ανάδοχος δεν μπορούσε να την κρατήσει ανοιχτή. Δεν είπε εγώ το θέλω, είπα ότι την κλείνουμε εμείς. Και μάλιστα πριν προχωρήσει αυτό, δεν έχει ευθύνες στον ανάδοχο. Ο ανάδοχος έχει ευθύνες. Αν είναι εκτός ο δρόμος και δεν γίνει. Αν το κλείσει η κυβέρνηση, ο ανάδοχος μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και αποζημίωση. Αν θέλει. Και επίσης, και διαφυγόντα κέρδη. Κύριε Περιφερειάρχα, και επίσης η κυβέρνηση. Αν ο ανάδοχος είχε το δρόμο και έκλεινε, η κυβέρνηση θα μπορούσε να πάρει αποζημίωση. Σωστό πέρσι, το Δεκέμβριο. Σωστό αυτό. Δεν τα ξεχνάμε. Και μεγάλη αποζημίωση. Σωστό είναι. Σε κάθε περίπτωση, εμείς δώσαμε τον αγώνα μας όλοι οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί. Και θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους αλλά και όλους εκείνους οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί μας για να παραμείνουν ανοιχτοί τρεις μέρες σε σφοντρή χιονόπτωση και συνεχή χιονόπτωση. Να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε για τη συζήτηση, κύριε Περιφερειάρχα. Καλή συζήτηση. Ελπίζουμε για αυτά τα θέματα να μην σας ξαναχρειαστούμε, να σας χρειαστούμε για πιο σημαντικά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Για πάμε τώρα στο.